Ο Γιάννης Γιάκας θα μας δώσει την εικόνα από το εκλογικό κέντρο της Νέας Μήνης, που μπορούμε να διακρίνουμε και εμείς. Δεν είναι εκείνη της προηγούμενης Κυριακής, όταν οι ουρές έφταναν μέχρι έξω. Μάλλον τώρα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, Γιάννη, σωστά? Ακριβώς, Γιάννη. Βέβαια, η εικόνα της μεγάλης προσέλευσης επιβεβαιώνεται από τα μεγάλα εκλογικά κέντρα, καθώς, για παράδειγμα, εδώ στη Νέα Σμύρνη, περίπου το 90% των ψηφοφόρων που ψήφισαν στον πρώτο γύρο ήρθαν εδώ. 1.400 άτομα περίπου ψήφισαν την πρώτη Κυριακή. Σήμερα ψήφισαν λίγο λιγότεροι από 1.200 άνθρωποι. Εδώ ο χρόνος, βέβαια, μετράει αντίστροφα για το κλείσιμο της κάλπης. Και όπως πολύ σωστά παρατήρησες, Γιάννη, δεν βλέπουμε ουρές πλέον, καθώς, όπως μας είπαν οι άνθρωποι εδώ των επιτροπών, η διαδικασία σήμερα ήταν πολύ πιο γρήγορη, δεν υπήρχε το χρηματικό αντίτιμο. Κάποιος μπορούσε απλά να πει το όνομά του. Οι άνθρωποι της Εφορευτικής Επιτροπής να βρουν στον κατάλογο το όνομά του και να ψηφίσει γρήγορα. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπες, πίσω μου δεν βλέπουμε εικόνες συνωστισμού. Και βέβαια, στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι θα υπάρξει παράταση, καθώς οι άνθρωποι εδώ έχουν την πληροφόρηση ότι η παράταση μέχρι τις 7.30 θα γίνει όπου απαιτείται. Σωστά. Εμείς εδώ βλέπουμε εικόνα από το εκλογικό κέντρο του Περιστερίου. Είναι ένα από τα μεγάλα εκλογικά κέντρα στις δυτικές συνοικίες. Υπάρχει κόσμος, βεβαίως και εκεί. Δεν σχηματίζονται ουρές όπως την προηγούμενη Κυριακή, αλλά εξακολουθεί να προσέρχεται κόσμος και αυτή την ώρα.